Ώστε ήρθες, αγγελιοφόρε. Γνωρίζεις ήδη ποιος είμαι. Για το βασιλιά σου μιλάει όλος ο κόσμος. Είναι γνωστό σε όλους. Και λένε ότι όλοι υποκύπτουν σε αυτόν. Πολύ καλά πληροφορήθηκες, βασιλιά Λεωνίδα. Είμαι ο αγγελιοφόρος της ακρίβειας. Γνωρίζω. Η ακρίβεια ζητάει αυξήσεις και ανατιμήσεις. Μην είσαι ανόητος, αγγελιοφόρε. Δεν μπορείς αυτά να τα βρεις στα παιδικά ρούχα online. Τι κάνει αυτή τη γυναίκα να νομίζει ότι μπορεί να μιλάει έτσι μεταξύ ανδρών? Γιατί δουλεύω στα παιδικά ρούχα online και ξέρω τι πάνε να πει. Τιμές, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Έλα να μιλήσουμε πιο ήρεμα. Αν σκέφτεσαι την επιχείρησή σου και τους εργαζομένους σου, πρέπει να σκεφτείς λογικά. Η ακρίβεια, Λεωνίδα, είναι τόσο δυνατή που τα καταστήματα πέφτουν το ένα μετά το άλλο. Κανείς δεν μπορεί να τη σταματήσει. Το μόνο που ζητάει ο βασιλιάς μου είναι να αυξήσεις τις τιμές και να κάνεις ανατιμήσεις. Μιλάς εσύ που έχετε βάλει τα σώματα στους 27 βαθμούς, ενώ εμείς εδώ τουρτουρίζουμε φορώντας μανδύα περσινό. Καλά μην νομίζεις. Κι αυτός πέρσις είναι. Σιγά μην είναι και πρόπερσις. Τα αγκούρια έχουν φτάσει στο Θεό. Τον Δία. Το κέρατό μου μέσα. Λεωνίδα, πρέπει να είμαστε διπλωμάτες. Εδώ όμως, στα παιδικά ρούχα online, δεν τα πάμε καλά με τις αυξήσεις. Διάλεξε τα λόγια σου προσεκτικά, Λεωνίδα. Ίσως να είναι και τα τελευταία ως βασιλιά στο παιδικά ρούχα online. Είσαι τρελός! Κανείς δεν απειλεί έναν αγγελιοφόρο. Έρχεσαι μπροστά στο παιδικά ρούχα online. Προσβάλλεις το προσωπικό μου και απειλείς το κατάστημα και τις τιμές. Εγώ διάλεξα τα λόγια μου πολύ προσεκτικά, αγγελιοφόρε. Πιθανόν θα έπρεπε να κάνεις το ίδιο κι εσύ. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι τρέλα. Τρέλα, αυτό είναι το παιδικά ρούχα online!